Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλε. Το οποίο φαντάζομαι τώρα έχει επικεντρωθεί όλο ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Μαρσέγγι, τον επαναληπτικό του 1-0 της Λεωφόρου. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τη Λεωφόρο για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια με τον καλύτερο τρόπο και έσπασε και μια μήνυ αρνητική παράδοση. Είχε 6 παιχνίδια συνεχόμενα στη Λεωφόρο επίσημα και φιλικά που δεν είχε κερδίσει. Είχε να κερδίσει το Μάζον τον Ολυμπιακό. Συνεχίσει οπαλίες με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. 3 συνεχόμενες οπαλίες στα play-off. Τα 2 φιλικά με την Μπεσεβά και με τη Βαγεκάνο. Με την Μπεσεβά η σοπαλία με τη Βαγεκάνο έχασε. Και την σοπαλία με την Τνίπρο. Ήρθε αυτή η νίκη την κατάλληλη στιγμή για να σου πάσει αυτή τη μήνυα αρνητική παράδοση και είναι και το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Λεωφόρο, αφού ήδη τα έργα στο ΟΑΚΑ έχουν προχωρήσει, έχει φύγει ο παλιός Φιλοτάπητας, θα έρθει ο καινούριος, θα δέσει και το γήπεδο θα είναι έτοιμο σε μια εβδομάδα. Άρα εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει τη Μασέι, το μάζ με την Μπράγκα, ο επαναληπτικός γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι έξω, θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Κοίτα, σήμερα υπάρχει πάλι προπόνηση. Είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θέλει καθόλου και δεν του αρέσει καθόλου το οτιδήποτε υπερβολικό ακούγεται και γράφεται αυτές τις μέρες. Εντάξει, okay, και ο ίδιος είπε ότι η ομάδα έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά μέχρι εκεί. Διότι για τον ίδιο επιτυχία θα είναι, δεν είναι μόνο απλά να κερδίσεις, επιτυχία είναι να πάει στην πρόκριση. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Θα δουλέψεις πολύ ο Παναθηναϊκός αυτές τις μέρες. Η Μασίκ νομίζω έχει παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει παιχνίδι πρωταθλήματος, ναι. Ναι. Θα σου πω και με ποιο παίζει. Ναι, θα το δουν και αυτό, γιατί νομίζω είναι στην έδρα της, στο Βελοντρόμ. Θα το δουν και αυτό, το παιχνίδι πρωταθλήματος. Η Μασίκ είναι δεδομένο ότι στο μάτς στη Ρεβάντς θα είναι πολύ πιο αποφασιστική και πολύ πιο συγκεντρωμένη. Παίζει με τη Ρέμς αύριο, Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Με ποιον? Με τη Ρέμς. Μάλιστα. Και πολύ πιο, πολύ πιο καλά διαβασμένη θα είναι η Μασέη. Όλα αυτά τα έχει υπολογίσει ο Γιοβάνοβιτς, τα γνωρίζει, τα ξέρει, τα ξέρει και παίξει του Παναθηναϊκού. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη στην ομάδα, αυτό πρέπει να σου πω. Πολύ μεγάλη πίστη. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση το να περάσουν τη Μασέη και να πάνε στα play-off του Champions League και συνέχεια με πολύ καλή ψυχολογία να προσπαθήσουν να περάσουν και το τελευταίο εμπόδιο. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάνε στην Μασαλία για να δώσουν τα πάντα για να πάρουν μια πρόκριση που okay, δεν οδηγεί στους ομίλους του Champions League, αλλά είναι σίγουρα μια πρόκριση που θα φέρει 5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Όλες οι ομάδες που κρίνονται από αυτή τη φάση τόσα εισπράττουν στην UEFA, σύντοτε θα ανεβάσει το prestige του πολύ και εν ώψη της συμμετοχής του στους ομίλους του ευρωπαϊκούς θα παίξει το Europa League είτε μπες στο Champions League. Α δούμε και τις επόμενες μέρες εάν θα πάει σε κάποια αλλαγή ο προπονητής εν ώψη του μάτς της Μασσαλίας την ερχόμενη Τρίτη. Περιμένεις κάτι, είναι κάτι στα σκαριά? Κοίταξε να δεις τώρα, δεν ξέρω εάν θα διατηρήσει τον Περνά στον πάγκο ή αν θα τον επαναφέρει στη θέση του Βέρμπις. Το λέω αυτό διότι στο παιχνίδι στο Βελοντρόμο ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί μεγαλύτερη πίεση σίγουρα. Χρειάζεται ένα χαφ παραπάνω. Περνάει είναι και ο παίκτης ο οποίος έδωσε και την νίκη στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ καλή ψυχολογία. Ο Βέρμπις είναι περισσότερο ένας επιθετικογενής παίκτης. Αλλά μπορεί να πάει και με την ίδια δεκάδα με στόχο να βάλει τον γκολ που θα ουσιαστικά θα αλλάξει τελείως την ψυχολογία των δύο ομάδων. Βεβαίως και με τον Περνάει μπορεί να πάει και δεν ξέρω, Τάσο, μήπως η επιλογή Βέρμπις ήταν και λίγο κορμοστασιάς. Δηλαδή, επειδή είναι τέρατα τη Μαρσέη και οι ποδοσφαιριστές. Ναι, όλοι... δεν νομίζω ότι έπαιξε αυτό ρόλο. Δεν έπαιξε ρόλο, εσύ. Όχι, όχι. Η επιλογή Βέρμπιτς είχε να κάνει με το ότι ο Μπερνάρ δεν ήταν καλά τελευταία. Ο Βέρμπιτς είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία, περίμενε την ευκαιρία του. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήθελε να πιέσει, μάλλον να έχει έναν παίκτη μέσα στην 11 που να έχει περισσότερο τον γκολ από κάποιον άλλον. Και ουσιαστικά μπορώ να σου πω ότι αυτή η συμμετοχή του Βέρμπιτς το βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ. Ο Βέρμπιτς εάν δεν είχε τις δύο κακές τελικές επιλογές σε δύο πάσες, μία στον Ματσίνη και μία στον Τζούρις που βιώνουν φάτσα με την εστία,
Έχει πάρει ωραία την μπάλα, έχει κάνει ωραία την προσπάθεια. Τελευταία στιγμή κόπηκε τη μία με φάουλ, την άλλη δεν πρόλαβε να τη δώσει. Θα μιλάγαμε για μια εξαιρετική εμφάνιση. Ήτανε καλός, δεν πάω από ότι δεν ήταν καλός. Από την άλλη όμως και ο Μπερνάρ έχει βάλει ένα γκολ. Παίζει ρόλο η ψυχολογία στο ποδοσφαιριστή. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπόρα πέρασε ένα πολύ άσχημο καλοκαίρι. Και περνάει ακόμα, εντάξει, ο Σπόρα είναι... Αν κάποιος δεν πιστεύει έναν παίκτη, δεν πρόκειται να αλλάξει η άποψή του. Ακόμα και αν αυτός ο παίκτης συνεχίσει και σκοράρει. Αλλά μην ξεχνάς ότι πέρασε ένα πολύ άσχημο καλοκαίρι από αμφισβήτηση, από διάφορα πράγματα. Και πήγε και ουσιαστικά έβαλε τα τρία γκολ με την Τνίπρο και πήρε την πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ο Σπόραρ έβαλε τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Europa League. Τον έβαλε, μπράβο. Τον επανέφερε στα ευρωπαϊκά. Είναι σημαντικό ομίλους. Λοιπόν όταν ένας παίκτης έχει καλή ψυχολογία έρχεται με ένα γκολ να το βλέπεις αυτό και να τον χρησιμοποιείς. Γι' αυτό λέω ότι δεν αποκλείω να ξαναδούμε τον Μπερνάρ να επιστρέψει στην ενδεκάδα στο Μάστο Βελοντρόμου. Mm-hmm. Σε άλλες θέσεις, εάν υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγή. Mm-hmm. Διότι είναι δεδομένο ότι ο Βαγιανίδης έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι πίσω, δεξί μπακ, έχει πάει καλά ο Μαντσίνη, η άμυνα μια χαρά πήγε, είναι διαθέσιμος και ο Αμερικάνος ο Μπράουν. Πρέπει να σου πω για τον Μπράουν, ότι ακούγονται, δεν το λέω τώρα, ξέρεις. Ναι. Εάν δεν το λέω επειδή είναι νέος παίκτης. Εγώ καταρχάς δεν έχω σαφέστατη άποψη, δεν έχω δει ολόκληρα παιχνίδια, ξέρω κάποια στοιχεία του. Mm-hmm. Αυτό που μαθαίνω όμως και αυτό που μου λένε είναι ότι έχουν πολύ καλή άποψη από τις προπονήσεις που τον βλέπουν οι συμπαίκτες του. Δηλαδή λένε για έναν καλό αμυντικό στενασμένο, έναν γρήγορο αμυντικό, και ξέρεις όταν το λένε αυτό οι συμπαίκτες σου, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα παίκτης να πει καλή κουβέντα για συμπαίκτη του. Αυτό ναι, ήθελα να σου το πω και εγώ. Το λέω αυτό. Ήθελα να σου το πω και εγώ, ναι. Ναι. Κάτι καλό βλέπουν. Έτσι. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία το παιδί αυτό. Πάντως σίγουρα έχει διαφορετικά στοιχεία από ό,τι έχουν οι άλλοι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Είναι πιο καλός αμυντικά. Είναι πιο aggressive. Είναι πιο καλός αμυντικά. Ναι, πάει με δύναμη πάνω στον... Εντάξει, δεν είναι το θηρίο. Μην νομίζει κάποιος ότι είναι κάποιο θηρίο που θα σηκωθεί στη Μολέδο. Καμία σχέση. Ναι. Αλλά είναι γρήγορος σε επεβάσεις του και παίζει πολύ καλά με το σώμα στις μονομαχίες. Έτσι. Οπότε θα το δούμε το παιδί. Αυτό το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος είναι πιο έτοιμος από όλους. Δηλαδή είναι πιο έτοιμος από τον Γετβά. Έκανε κανονικά προπονήσεις προετοιμασία. Mm-hmm. Άρα αν χρειαστεί είναι έτοιμος να παίξει. Ο Γετβά δεν έκανε προετοιμασία και μπήκε κατευθείαν και έχει ανταποκριθεί μέχρι τώρα το παιδί. Ναι. Ο Σέγκεβελ πώς πάει τα σου? Ο Σέγκεβελ κάνει ατομικά προγράμματα. Εντάξει, να δούμε τώρα πότε θα είναι έτοιμος. Επίσης να πω κάτι, ναι, που το παρατήρησα τώρα. Το μάτι της ΣΑΕΚ με την Δυνάμο Ζάγκρεπ έχει οριστεί Σάββατο 19 Αυγούστου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. 10 παρατέταρτο. Βεβαίως. Λοιπόν, Σάββατο 19 Αυγούστου στις 10 η ώρα, μπράβο, έχει οριστεί από τη Super League το Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Mm-hmm. Θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχει αλλαγή. Καλά, ναι. Δεν μπορεί να γίνουν την ίδια ώρα. Εικασία να κάνω. Ναι. Περιμένει η Super League να δει τι θα γίνει και αν ο Παναθηναϊκός θα έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση μετά το μάτς με Μασέγ. Και τι σχέση έχει αυτό? Για να πάει το μάτς. Το μάτς θα πέσει και αλλιώς πρέπει να αλλάξει. Α, λες για το σε ποια μέρα θα πάει. Μπράβο. Ναι. Περιμένει να δει αν θα έχει μάτς με την Πράγκα ο Παναθηναϊκός. Καλώς έχονται των πραγμάτων. Τότε υπάρχει λίγο δυσκολία. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, μεταφέρεται το μάτς για Κυριακή και τελειώνει η υπόθεση. Υπάρχει δυσκολία γιατί το μάζο με την Πράγκα έχει οριστεί Τετάρτη 23 Αυγούστου. Mm-hmm. Έξω. Ναι. Άρα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν δεν παίξει Σάββατο, να παίξει Κυριακή. Παρασκευή δεν μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Αν παίξει Κυριακή θα έχει μία μέρα λιγότερη για ξεκούραση το μάζο. Είναι πρόβλημα. Συνήθως σου παίρνει λίγα διευκολύνει τις ομάδες που παίζουν ευρωπαϊκά κύπελλα. Το ξέρω, είναι έτσι, πρόβλημα. Εγώ δεν πρόβλημα, αποκλείω να έχουμε και αναβολή αν ο Παναθηναϊκός περάσει. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι η λογική λέει ότι δεν μπορεί να γίνουν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια και ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Ναι. Μεταγραφικά, μας πεις κάτι? Μεταγραφικά, Παναθηναϊκός κινήθηκε. Τα μας είχες πει προχθές, μέχρι Κυριακή, μπορεί να αυτό, να έχουμε κάτι. Έτσι μας είχες πει. Δεν μπορώ να σου πω. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Mm-hmm. Ούτε αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό. Mm-hmm. Υπάρχει ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει αμυντικό χαφ. Δεν παίζει ρόλο αν σε ένα μάτσο ο Ρούμπεν πήγε καλά και σε ένα άλλο μάτσο ο Ρούμπεν δεν πήγε καλά. Το λέω αυτό
στα social χθες γινόταν μια, δεν ξέρω πώς έβγαινε το συμπέρασμα αυτό, ότι ο Ρούμπεν πήγε καλά και υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Καμιά δεύτερη σκέψη δεν υπάρχει. Παναθηναϊκός θα πάρει αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Και θα πάρει για να υπάρχει ένας ακόμα καλός παίκτης στη θέση 6 μαζί με τον Ρούμπεν και τον Ζέκα, να υπάρχει ανταγωνισμός προς όφελος της ομάδας και για να μπορεί, αλλά πάση στιγμή αν υπάρχει κάποια απουσία, κάποιος τραυματισμός, να υπάρχει έτοιμος για την αντικαταστάτηση. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός φέτος θα έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια. Δεδομένα θα παίξει ευρωπαϊκούς ομίλους. Αυτοί είτε είναι Europa League είτε είναι Champions League θα προσθέσουν 6 τουλάχιστον παιχνίδια. Και καταλαβαίνεις όταν θα έχει κάθε 3 μέρες παιχνίδια χρειάζεται να κάνει ένα γερό rotation. Έτσι. Έτσι είναι. Το ένα μάτς τη βδομάδα. Πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό από το έχω και ευρωπαϊκούς ομίλους. Γιατί είναι και παιχνίδια στα οποία οι ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, όταν έχετε ένας λαμπερός αντίπαλος, ενδεχομένως λίγο προσανατολίζονται κιόλας. Καλά, αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Συμβαίνει όμως. Είναι δεδομένο ότι φέτος θα υπάρχουν απώλειες για όλες τις ομάδες που παίζουν στους ομίλους στο πρωτάθλημα. Δεν θα υπάρχουν σερί πολλά στην αρχή τουλάχιστον. Το λέω αυτό διότι ξέρω πολύ καλά ότι όλοι οι παίκτες επηρεάζονται από τα παιχνίδια ευρωπαϊκά. Βέβαια. Και όσο πιο high είναι η διοργάνωση που παίζεις, τόσο σκορότερο. Είναι μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα παιχνίδια. Παλιότερα μου είχαν πει προπονητές ότι τα παιχνίδια του Champions League είναι σαν να παίζεις 2-3 φορές παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος ένταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ταξίδι, παιχνίδι, επιστροφή, ξανά και από θεραπεία και μάτς. Ναι, γι' αυτό και χρειάζεται να έχεις πολλούς παίκτες, αυτοί που δεν θα παίξουν καθόλου στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, να παίξουν στο μάτς του πρωταθλήματος. Βεβαίως και αυτοί που θα ταξιδεύουν έξω. Λίγο μικρότεροι. Και πάλι όλοι αυτοί. Θα μου πεις πώς το κάνουν στο εξωτερικό οι ομάδες. Οι μεγάλες και τα συνδυάζουν. Εντάξει, όταν μιλάμε για Ρεάλ, μιλάμε για Μπαρσελόνα, μιλάμε για άλλες δυνατότητες. Μιλάμε για άλλες δυνατότητες. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει το πιο εύκολο να γίνει. Έτσι.